Τώρα ακούσαμε το τελεσίγραφο των Ταλιμπάν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή φεύγετε 31 Αυγούστου ή πηγαίνουμε σε σύραξη. Πάμε να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον και τον ανταποκριτή μας Πέτρο Κασπίκη. Έχουμε νεότερα από την πλευρά της, του State Department. Έχουν ληφθεί αποφάσεις, Πέτρο? Ναι, Ράνια, παρά την χαοτική κατάσταση της Καμπούλ και της πολίτες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η επιχείρηση της εκένωσης, φαίνεται ότι το σενάριο της παράτασης φτάνει έδαφος και ότι η Ουάσιγκτον είναι πλέον αποφασισμένη να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να ολοκληρώσει την αποστολή εντός προγραμματισμένης προθεσμίας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το σενάριο της παράτασης το είχε βάλει στο τραπέζι ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε σήμερα τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου, τον Τζον Κίρμπι, να λέει ότι ο Αμερικανικός στρατός κινείται στη βάση του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος, ενώ είχαμε και μια διαρροή από το Λευκό Οίκο στο πρακτορείο Reuters, η οποία υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος Biden έχει αποδεχθεί ότι η επιχείρηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε σήμερα μετά την επίσκεψη και του διοικητή της CIA που ήρθε στο φως. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ, εκπρόσωπος του State Department είχε αφήσει ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για να υπάρχουν συζητήσεις για ενδεχόμενη παράταση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως πρόκειται για μια αλλαγή στάσης, η οποία έγινε μετά το τελεσίγραφο του Ταλιμπάν, αλλά και τις εστίγησεις που έκανε το ίδιο το Πεντάγωνο, η οποία υποστήριζε ότι μια ενδεχόμενη παράταση της επιχείρησης θα έθετε σε κίνδυνο τόσο όλο το προσωπικό των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται στην Καμπούλ. Ωστόσο, είναι μια απόφαση που αναμένεται ότι θα προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Κογκρέσο. Ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Ο κύβος όμως ερήφθη και από εδώ και πέρα ο χρόνος έχει ξεκινήσει και μετράει αντίστροφα για τις 31 Αυγούστου. Μάλιστα, σε πολύ δύσκολη θέση ο Τζο Μπάιντεν. Σε ευχαριστώ πολύ.